Λοιπόν, επιστρέψαμε και δράσεις ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση, μάλλον για να σταλεί το μήνυμα κατά της κακοποίησης των γυναικών, συμβαίνουν σε ολόκληρη την Κρήτη και θα πάμε και στα Χανιά να τη συναντήσουμε την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση και την υποδοχή που μου κάνετε. Να είστε καλά. Χαρά μας. Χαρά μας, γιατί η κυρία Ζερβουδάκη και λόγω και της αυριανής ημέρας, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, επιλέξαμε και εμείς να αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής στην ημέρα αυτή και στα όσα όμορφα γίνονται. Και στα Χανιά, λοιπόν, ετοιμάζεται δράσεις για να στέλνει ένα δυνατό μήνυμα. Πολύ σωστά. Καταρχάς, είμαστε πάντα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων που εδράζει στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις 16ήμερες δράσεις του ΠΕΠΗΣ Κρήτης, του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, σε συμπόρευση πάντα με τα Ηνωμένα Έθνη, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και στα Χανιά, τη Δευτέρα, θα έχουμε την τύχη και τη χαρά 5 με 7 το απόγευμα να πραγματοποιηθούν σε βιωματικά εργαστήρια για παιδάκια αλλά και για τους γονείς αυτών, αναφορικά με την ευαισθητοποίηση, όπως πολύ σωστά είπατε, με τον προβληματισμό ως προς την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ξέρετε ότι η πηγή για όλα τα θέματα, είτε καλά είναι αυτά είτε αρνητικά είναι αυτά, είναι τα παιδιά. Όπως λοιπόν μάθουν τα παιδιά, έτσι θα πορευτούν και στην ενήλικη ζωή τους και την αντίστοιχη κοινωνία θα δημιουργήσουμε. Έχουμε την τιμή να έχουμε μια εξαίρετη σύμβουλο, μια σχολική σύμβουλο, την κυρία Γερούκη, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο, τον Φρίξο, που αναφέρεται στο πώς μαθαίνουμε για το σώμα μας. Και μέσα από βιωματικές δράσεις, λοιπόν, σε συνάρτηση με το βιβλίο αυτό, τα παιδιά και οι γονείς θα μάθουν το σώμα τους, θα μάθουν πώς θα αναφέρονται στο σώμα τους και πώς τα κορίτσια κυρίως θα λένε όχι σε κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Άρα, κυρία Ζερβουδάκη, όλα ξεκινάνε ουσιαστικά από το σπίτι, από το οικογενειακό περιβάλλον και από πολύ μικρές ηλικίες. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει. Σαφέστατα. Σαφέστατα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Όλες οι συνάψεις του εγκεφάλου γίνονται στα πρώτα μας 3-4 το πολύ χρόνια και από εκεί και πέρα η συμπεριφορά καθορίζεται πρωτίστως από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπου ανάλογα τα θεμέλια που θα χτίσουμε θα πάρουμε και τα επόμενα στην εφηβική μας ηλικία από τους φίλους. Έτσι θα χτίσουμε και την προσωπικότητα και τη δομή της συμπεριφοράς μας. Πάντως, νομίζω ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι η κατάλληλη ηλικία, κυρία Ζερβουδάκη, για να περάσουμε το μήνυμα, γιατί εισπράττουν πράγματα, δέχονται, είναι πιο ανοιχτόμυαλα από ενδεχομένως από ενήλικες, οι οποίοι έχουν ήδη μια διαμορφωμένη, παγιωμένη αντίληψη που δύσκολα αλλάζει. Όχι ότι δεν αλλάζει, αλλά πολύ πιο δύσκολα από ό,τι σε ένα παιδί. Σαφώς, τα παιδιά, ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε, είναι σαν ένα ζυμάρι εύπλαστο, όπου βάζεις μέσα ό,τι υλικά θέλεις και τη γεύση θα την πάρεις μετά. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ο ενήλικας αντίθετα θα πρέπει να έχει πολύ δυνατή επίγνωση του να θέλει να αλλάξει τη συμπεριφορά του ή τέλος πάντων να την τροποποιήσει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας και κυρίως στα κορίτσια είναι ένα μεγάλο όχι σε ό,τι δεν έχει αξία. Ένα πολύ μεγάλο όχι αντίστασης σε ό,τι μπορεί να βλάψει το σώμα και την ψυχή τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία όπου τα παιδιά θέλουν να δοκιμάζουν, όμως το τι θα δοκιμάσουν θα έχει και το αντίστοιχο θετικό ή αρνητικό του αποτύπωμα σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στα κορίτσια αντίσταση σε ό,τι μπορεί να τους βλάψει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσω της τέχνης, μέσω του παιχνιδιού, τα παιδιά μπορεί να αφομοιώσουν πολύ καλύτερα όλα αυτά τα μηνύματα παρά μέσω της μάθησης της τέχνης μπροστά σε ένα καρεκλάκι με τον πίνακα και τον δάσκαλο απέναντί τους. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα βιωματικά εργαστήρια, για να, ακριβώς να αφομοιωθεί η γνώση, να περάσει η γνώση πολύ πιο εύκολα μέσα από το παιχνίδι που είναι η δεύτερη φύση του παιδιού.
Η κοινωνία και στα Χανιά, κυρία Ζαρμπουδάκη, θεωρείτε ότι έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο εμπεριστατοποιημένη πλέον στα φαινόμενα άσκησης βίας, κακοποίησης, διαπιστώνεται μια διαφορά? Σαφώς. Δεν είναι μόνο στα Χανιά. Θεωρώ ότι είναι αυτό πανελληνίως, αν όχι παγκοσμίως. Βεβαίως και έχουν γίνει προόδοι ως προς αυτό το κομμάτι. Οι γονείς, τα νέα ζευγάρια είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα, άρα και τα παιδιά αυτών είναι επίσης ευαισθητοποιημένα. Από την άλλη, βέβαια, θα παρατηρήσω ότι υπάρχουν ακόμα οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να μεταδώσουν όλο αυτό το μήνυμα, είτε γιατί δεν έχουν τη γνώση, είτε γιατί δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Εν τούτης, ναι, πρόοδος βεβαίως και υπάρχει, φυσικά. Mm-hmm. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την, αν θέλετε, με την πρόθεση των γυναικών να μιλήσουν, διαπιστώνεται στα Χανιά ότι και εκεί είτε ξενώνες είτε φορείς οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν και συμβουλευτικά ένα τέτοιο βάρος, δέχονται περισσότερες κλήσεις, περισσότερες οχλήσεις από γυναίκες οι οποίες αναζητούν απαντήσεις. Αν έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτό. 4 χρόνια που βρίσκομαι ως αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο, διαπιστώνω χρόνο με το χρόνο αυξητική τάση. Αυτό είτε έχει να κάνει είτε με την αύξηση την αυτή καθ' αυτή των κρουσμάτων ή αυτό που ακριβώς αναφέρατε, ότι δηλαδή οι γυναίκες πια αρχίζουν και μαθαίνουν ότι, ξέρεις, υπάρχει ένας χώρος στον οποίο εγώ μπορώ να απευθυνθώ με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Και πραγματικά υπάρχει, αυτό το βλέπουμε, οι γυναίκες όλο και περισσότερο ανοίγονται, καταθέτουν, βγάζουν φωνή, διαμαρτύρονται και έτσι μπορούν να ξαναβρούν τον εαυτό τους μέσα από μια καινούργια ζωή, μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ θέλω επίσης να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, όπως είπατε, έχουμε τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών, όπου και ο ξενώνας μας αυτές τις μέρες κάνει εξαιρετικές δράσεις ενημέρωσης στο νοσοκομείο Χανίων, όπου ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους φορείς του νοσοκομείου, μάλλον τις ειδικότητες του νοσοκομείου, για το πώς μπορούν να αναγνώσουν μέσα από το σώμα του παιδιού εάν έχει υποστεί το παιδί κακοποίηση ή όχι, ή αν όχι μέσα από το σώμα του, μέσα από τη συμπεριφορά του, τηλεκτική ή μη λεκτική, εάν το παιδί έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Όπως επίσης η λειτουργία μας του ξενώνα φιλοξενίας θα πάνε και στον Δήμο Σελήνου, Κανδάνου Σελήνου, όπου θα ενημερώσουν και εκεί όλους τους φορείς για το πώς μπορούν να προστατευτούν, πώς μπορούν να αναγνωρίσουν κακοποιημένα παιδιά και πώς μπορούν εκείνοι να προστατεύσουν τυχόν κακοποίηση παιδιών. Βέβαια, κυρία Ζερβουδάκη, πέρα από το ότι θα πρέπει να ανοίγονται οι ίδιες οι γυναίκες, είτε μιλάμε για κακοποίηση γυναικών, είτε για κακοποίηση παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουν τα στόματα και στον περίγυρο, έτσι, και στο οικογενειακό περιβάλλον και στο κοινωνικό πολύ περιβάλλον. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν πρέπει πλέον να κρατάμε τα στόματα κλειστά είτε για κοινωνικούς λόγους είτε από φόβο. Οι υπηρεσίες είναι όλες πολύ καλά επανδρομένες με εξαίρετους λειτουργούς, τόσο της αστυνομίας όσο και του Δήμου και των άλλων ψυχικών υπηρεσιών. Οπότε δεν πρέπει κανείς να φοβάται το τι θα προκύψει εάν αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό. Αντιθέτως, μόνο καλό μπορεί να κάνει, γιατί μπορεί να σώσει μία γυναίκα, μπορεί να σώσει μία οικογένεια, ένα παιδί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι πάντοτε φόβος, έτσι. Μερικές φορές είναι και αυτό που λέμε το ταμπού, έτσι, το κοινωνικό ταμπού. Ναι, ναι, είναι το κοινωνικό ταμπού, βεβαίως. Είναι οι κοινωνικοί λόγοι που μας κάνουν οι κυρίως εκλειστές κοινωνίες, όπως είναι τα χωριά, ας πούμε, που ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Θεωρείται ταμπού, θεωρείται το γείτονα να μην τον προδώσω, να μην το μάθει, να μα δεν πειράζει, γείτονας είναι κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτός ο κακός ο γείτονας
θα γίνει αρνητικό παράδειγμα για τα παιδιά του, για τα παιδιά των γειτόνων του ή για τον ίδιο το γείτονα. Και πρέπει να μιλάμε. Και να κρατήσουμε, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που τα αισιόδοξα, ότι πλέον βελτιώνεται διαρκώς αυτό το δίκτυο προστασίας των γυναικών και των παιδιών σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδοικογενειακή βία. Και αξίζει να το καταγράψουμε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς βγαίνουν καινούργια εργαλεία προς όφελος γυναικών που θέλουν να ζητήσουν βοήθεια, και υπάρχει και όλη αυτή η υποστήριξη νομική, ψυχολογική, όλη αυτή η συμβουλευτική που χρειάζονται πολλές φορές για να αναζητήσουν βοήθεια και να την πάρουν, να καταφέρουν να φύγουν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρετε, και θα κλείσω, αν θέλετε, αν δεν ξέρω να σας κρατάω, ναι, με αυτό, ότι στον ξενώνα υπάρχει τόσο η συμβουλευτική όσο και η ενδυνάμωση αυτών των γυναικών. Τους προσφέρουμε στέγη, ασφάλεια, ψυχοκοινωνική στήριξη σε εκείνες και τα παιδιά τους, δυνατότητα εύρεσης εργασίας και εύρεσης κατοικίας, ώστε να μπορέσουν να ξαναπάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να πατήσουν στα πόδια τους, να ενδυναμώσουν και μόνες πια, γίνοντας κυρίαρχες του εαυτού τους, να μπορέσουν πια να χτίσουν μια καινούργια ζωή. Μπράβο. Με αξιοπρέπεια. Έτσι. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε, κυρία Ζερβουδάκη, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ ξανά για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Δικιά μας. Πάρα δικιά πολύ. Μας, δικιά μας τιμή. Δικιά μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πολύ.